Πάμε για κρίση μεγατόνων, ίσω κλείσουν μία στι 7 επιχειρήσει. Αυτό το συμπέρασμα που προκύπτει από τι τοποθετήσει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΟΕΒΕΣΝΑ, που συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη για να αξιολογήσει την κατάσταση από την καραντίνα λόγω τη πανδημία του κορονοϊού, καταλήγοντα σε ιδιαίτερα δυσίωνε προβλέψει για την τοπική οικονομία. Επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι τη επόμενη ημέρα, όπω η συσσόρευση παγίων εξόδων για τι επιχειρήσει και η αδυναμία να πληρωθούν. Επιπλέον, πολλέ επιχειρήσει δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν Στι υποχρεώσει αναφορικά με του εργαζόμενου που απασχολούν λόγω έλλειψη ρευστότητα, κάτι που θα οδηγήσει σε δραματική αύξηση τη ανεργία. Ενώ, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου τη ΓΕΣΕΒΕ, μία στι 7 επιχειρήσεις περίπου 100.000 ενδέχεται να κλείσουν οριστικά και να μην επαναλειτουργήσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Πώ ζείτε, πώ περνάτε, τι κάνετε, Δεν ζούμε. Η, η λαϊκή έκφραση είναι ότι δεν υπάρχει τσιγάρο. Είμαστε τρει μήνες κλειστοί. Ε, το μοναδικό ε, εμείς και η παλή μας, το μοναδικό βοήθημα ήταν το 800 ευρώ. Οι προμήθειες στα κατεστημάτα μας πετάχτηκαν όλες. Από την πρώτη στιγμή ήταν Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, ε, όταν κλείσαμε. Πετάξαμε όλες τις προμήθειες. Ε, τρέχουν ενίκεια, τρέχουν υποχρεώσεις, επιταγές, ε, ρεύματα, πάγια έξοδα. Όπω επισημαίνει ο Εβέσνα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά τη εθνική οικονομία, αφού αφορά το 95% τη επιχειρηματικότητα τη χώρα. Συνεισφέρει στα έσοδα του κράτου σε ποσοστό άνω του 80% και συμβάλλει στην απασχόληση σε ποσοστό 70%. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την κατάρρευση που θα συνοδευτεί από μια νέα κοινωνική κρίση η οποία πέρα από τον κίνδυνο φτωχοποίηση ενό μέρου του πληθυσμού θα απειλήσει την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει σταδιακή και ομαλή επαναφορά στην κανονικότητα για τι επιχειρήσει, είναι αναγκαίο να υπάρξει σωστή και αποφασιστική αντίδραση ώστε να μετριαστούν οι αρνητικέ τάσει, να ενισχυθούν και να επιδοτηθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει σύμφωνα με τα πρότυπα τη ΕΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ομοσπονδία, σε συνεργασία με άλλου κοινωνικού εταίρου, για τον μετριασμό των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα των προβλημάτων του κοινωνικού συνόλου.